αρχίζει να ανοίγει και η άλλη προοπτική και για το ασφαλιστικό σύστημα και για τους εργαζόμενους και για την κοινωνία, αυτό αποτελεί για σας μεγάλο πρόβλημα. Και αντιλαμβανόμαστε σήμερα γιατί στην Εθνική Αντιπροσωπεία ερχόσαστε και μιλάτε για όλα αυτά εντελώς αορίστως και κάνετε και υποδείξεις στην κυβέρνηση και στον κυβερνητικό κόμμα. Σας λέμε λοιπόν, προσαρμοστείτε στην πραγματικότητα, διότι η συμφωνία θα γίνει και θα αποδειχθεί από τη συμφωνία ότι ούτε μόνο ο δρόμος υπήρχε, ούτε αυτά που μας λέγατε, κυρία Βούλτεψη, επί 2,5 χρόνια και προεκλογικά εσείς, ότι η Ελλάδα θα πέσει στα βράχια. Λοιπόν, εντάξει, σας καταλάβαμε πολύ καλά από χθες ότι έχετε σοβαρό πρόβλημα με αυτή τη διαδικασία που υπάρχει. Διότι κάθε πρόταση που μπαίνει και κάθε συμφωνία επιμέρους ή γενική η οποία υπογράφεται είναι καρφή στο φέρετρο της πολιτικής σας. Και αυτό δεν μπορείτε να το αποδεχτείτε. Τι να κάνουμε, εκτός από τη Νέα Δημοκρατία υπάρχει και η πραγματικότητα. Λοιπόν, όσον αφορά, κύριε Πρόεδρε, όσον αφορά, κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ πολύ, παρακαλώ. Για την πρόταση που έκανε και ο αξιότιμος συνάδελφος, ο κύριος Γιακουμάτος, και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Πετράκος, όπως και χθες είχα δηλώσει, πρόκειται περί